Τι θα λέγατε ότι σα ανησυχεί περισσότερο, ρωτήσαμε: η πανδημία, η ακρίβεια, ο πόλεμο στην Ουκρανία, η εγκληματικότητα ή οι σχέσει τη χώρα μα με την Τουρκία. Και βλέπετε ότι του 6 στου 10 του απασχολεί η ακρίβεια, με τον πόλεμο να είναι δεύτερο με μεγάλη διαφορά. Κόστα στο 24%. Να δούμε και τι υπόλοιπε κάρτε μα, τι υπόλοιπε ερωτήσει, πριν σου ζητήσω να σχολιάσει όλε αυτέ τι απαντήσει που έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Ένα 6% απαντάει σχέσει με την Τουρκία, 5% πανδημία, η εγκληματικότητα στο 4%. Εκτιμάται ότι τα μέτρα τη κυβέρνηση για την αντιμετώπιση τη ακρίβεια, τη μείωση του έμφυα, την αύξηση του κατώτατου μισθού στηρίζουν πολύ, αρκετά, λίγο ή καθόλου το οικογενειακό σα εισόδημα από τη στιγμή που ο περισσότερο κόσμο απάντησε ότι η ακρίβεια είναι αυτή που τον ενδιαφέρει. Βλέπουμε λοιπόν ότι εκτιμούν ότι θα του στηρίξουν καθόλου το 49%, ένα 14% λέει αρκετά, ένα 23% λίγο, 2% πολύ, 12% δεν ξέρω, δεν απαντώ, απαντούνε και έχει ενδιαφέρον να δούμε και την επόμενη κάρτα μας γιατί α, ρωτήσαμε αν υπάρχει αισιοδοξία, δεν υπάρχει αισιοδοξία μέσα σε αυτό το περιβάλλον εκτιμάται ότι η οικονομική κατάσταση της οικογένειάς σας θα γίνει καλύτερη, θα παραμείνει ίδια ή θα γίνει χειρότερη τους επόμενους μήνες οι 6 στους 10 λένε ότι θα γίνει χειρότερη και μόνο το 29% λέει ίδια, ένα 4% ελπίζει ότι θα γίνει καλύτερη ένα πολύ ενδιαφέρον σκηνικό α, για αυτές τις μέρες που διανύουμε Κώστα πώς το διαβάζεις, πώς το ερμηνεύεις, αν και νομίζω τα

Ήτανε πολύ. Δεν θα έλεγα από ότι εκπλήσουν τα αποτελέσματα, δεν πάβουν όμω να εντυπωσιάζουν. Είναι εντυπωσιακό, για παράδειγμα, ότι 6 στου 10 ανησυχούμε, ανησυχούμε, τόσο έντονα για την ακρίβεια, τη στιγμή που δίπλα μα, στην ήπειρό μα, στη γειτονιά μα, με την αυρία έννοια, εξελίσσεται εδώ και δύο μήνε ένα φωνικό πόλεμο. Mm -hmm. Και είναι ενδεικτικό του πόσο πιέζει η ακρίβεια την καθημερινότητά μα. Επίση, είναι εντυπωσιακό το ότι τα μέτρα που έχει μέχρι σήμερα πάρει η κυβέρνηση αντιμετωπίζονται ω μέτρα που δεν βοηθούν ουσιαστικά στην καθημερινότητά ένα στου δύο λέει δεν με βοηθούν καθόλου, αλλά και από αυτού που τα κρίνουν θετικά, η τοποθέτηση είναι ότι είναι μεν θετικά, αλλά δεν επαρκούν, είναι λίγα. Και όλα αυτά μαζί συγκροτούν αυτό το έντονο πλέγμα απεσιοδοξία που σχολίασε και εσύ. Με έξι στου δέκα να περιμένουν ότι τα πράγματα θα χειροτερέψουν στου μήνε που έρχονται. Καμία αισιοδοξία λοιπόν.